Καλησπέρα κυρία Λιμπεράκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. 50 χρόνια λοιπόν σε ένα πολύ, πολύ πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, πολύ συζητημένο επίσης, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες, και θέλαμε λίγο το σκεπτικό αυτής της δικής σας της έρευνας και της διαδρομής. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ισότητα των φύλων ήταν ένα από τα βασικά ευρωπαϊκά ιδεώδη, τα οποία με μεγάλο ενθουσιασμό αγκαλιάσαμε τα χώρα στην προσπάθειά μας να τρέξουμε γρήγορα στην ανάπτυξη, να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι και Ευρωπαίες, να κλείσουμε τα χάσματα όχι μόνο της δημοκρατίας αλλά και της ευημερίας και της μόρφωσης και λοιπά που είχαμε στο παρελθόν. Άρα κατά κάποιο τρόπο ήταν μέσα στο πακέτο του οράματος, του ετούμενος, του αιτήματος, που δεν αφορούσε μόνο ένα ή δύο κόμματα, ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα συνολικό, μια διακομματική συνένεση υπήρχε γύρω από αυτό το θέμα. Και από αυτή την άποψη, κοιτάζοντας τις πεπιθήσεις, τις αντιλήψεις των ανθρώπων στα τέλη, ας πούμε, το 2017, που ρωτάγαν όλους τους Ευρωπαίους πόσο πιστεύετε ότι έχετε ολοκληρώσει την ισότητα των φύλων σε τρεις τομείς, στην συνεργασία, στην πολιτική εκπροσώπηση και στις υψηλές θέσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το εντυπωσιακό είναι ότι στην Ελλάδα και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες όλων των ηλικιών απαντούσαν με μεγάλη πεποίθηση ότι έχουμε λύσει το θέμα της ισότητας. Δηλαδή ένας αριανός ο οποίος έβλεπε τα αποτελέσματα θα νόμιζε ότι η Ελλάδα είναι πιο προχωρημένη στην ισότητα σε ό,τι αφορά την εργασία από τη Σουηδία και από τη Δανία και όλες τις υπόλοιπες χώρες. Όσο διαφορά την πολιτική εκπροσώπηση, μόνο η Σουηδία ίσως είχε λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι έχει λύσει το θέμα της ισότητας, και όσο διαφορά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, τις υψηλές θέσεις δηλαδή, είμαστε η πρώτη και η μοναδική. Αυτό λοιπόν, ξέρετε, για μια χώρα που συνήθως γκρινιάζει, δηλαδή λέμε «Α, είμαστε πιο φτωχοί», «Α, είμαστε οι πιο καταπιεσμένοι», «Α, είμαστε πιο αδικημένοι», μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ομοφωνία, αν θέλετε, στην πεποίθηση ότι τα καταφέραμε. Την ίδια ώρα, όταν κοιτάξει κανείς τα πραγματικά στοιχεία, πόσες γυναίκες εργάζονται, αυτές που εργάζονται τι δουλειές κάνουν, αυτές που κάνουν δουλειές πόσα λεφτά παίρνουν, πόσα λεφτά παίρνουν ανάλογα με τη μόρφωση και ανάλογα με το συμμαθητή τους ή το συμφοιτητή τους που είχε τα ίδια και λιγότερα προσόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο θέμα της απασχόλησης και στο θέμα των χρημάτων και στο θέμα της δύναμης για την ανάληψη, ξέρετε, πρωτοβουλειών και αποφάσεων στην οικογένεια, αλλά και στα θέματα της πολιτικής εκδήλωσης, ας πούμε, σε όλα τα θέματα αυτά είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλω να πω, είμαστε οι τελευταίοι, όχι είμαστε από τους τελευταίους. Και μήπως δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε τέλειοι όταν είμαστε τελευταία. Δεν ξέρω, έχει καλλιεργηθεί κάπως αυτή η μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, αυτό που λέτε τώρα, ότι είμαστε καλοί σε όλα, διαβάζοντας ή μην θέλοντας να αποδεχτούμε την πραγματικότητα που είναι σκληρή? Να σας πω, υπάρχει μια καλοπροαίρετη απάντηση εδώ, μια καλοπροαίρετη ερμηνεία που λέει ότι κοιτάμε τα κορίτσια μας και σκεφτόμαστε τη μαμά μας και τη γιαγιά μας και πραγματικά, συγκρίνοντας με το παρελθόν, έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όμως ότι κοιτάμε μόνο προς το παρελθόν και δεν κοιτάμε πλαγίως. Δηλαδή τι κάνουν στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία. Δεν σας λέω τι κάνουν στη Δανία και στη Σουηδία, που θα έπρεπε να μας κοιτάμε και αυτό. Και ο λόγος που δεν το κοιτάμε, νομίζω ότι είναι περισσότερο γιατί για μας ισότητα δεν είναι η ίδια ελευθερία να διαλέξεις πόσο θα δουλέψεις, τι επάγγελμα θα κάνεις, πώς θα ασχοληθείς με την οικογένειά σου και το σπίτι σου, αλλά είναι ένας τρόπος να παίξουμε λίγο με τα παιχνίδια των αγοριών χωρίς όμως να αμφισβητήσουμε την πρωταρχική
υποχρέωσή μας απέναντι στην οικογένεια και στα παιδιά. Και όταν λέω οικογένεια, δεν εννοώ μόνο τα παιδιά, εννοώ το σύζυγο, εννοώ τους γονείς, εννοώ τα πεθερικά, εννοώ το καναρίνι, εννοώ το σύμπασα, την οικογένεια. Και όλη η προσπάθεια που έκανε, που έκαναν οι νομοθέτες όλα αυτά τα χρόνια, με τα δεκάδες, τις δεκάδες αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, στους νόμους περί απασχόλησης, στους νόμους περί αμοιβής, στα ασφαλιστικά κλπ. Ουσιαστικά διασφαλίζανε ότι οι γυναίκες προστατευόντουσαν από την υπερβολική έκθεση στην εργασία, στον ανταγωνισμό και στις φιλοδοξίες καριέρας. Είχανε μία διευκόλυνση, λέμε, εντάξει, θα γίνει μάνα, είναι γονή, θα γίνει, ξέρω εγώ, σύζυγος ηλικιωμένου συντρόφου, πρέπει να έχει λίγο χρόνο να ασχοληθεί με αυτά. Και άρα οι επιδόσεις της στην καριέρα της, η καριέρα μάλλον, ήτανε παρέμεινε πολλής μία αντρική φιλοδοξία. Ναι. Σε δεύτερη μοίρα, δεύτερη, τρίτη μοίρα, ανάλογα με τις υπόλοιπες προτεραιότητες. Θα το έχετε ακούσει και εσείς, φαντάζομαι. Φυσικά, να γίνει αστροναύτης, να γίνει αστροφυσικός, να πάρει Νόμπελ στην πυρηνική φυσική. Αλλά πρώτα να αποδείξει ότι είναι καλή σύζυγος, μητέρα, οικογενειάρχης. Δηλαδή, τι θα είναι αν δεν έχει παιδιά, οικογένεια, ναι. Αν δεν φροντίζει το σπίτι της. Γιατί αν δεν τα θέλει αυτά με πάθος και με αυταπάρνηση, τι σοϊ άνθρωπος είναι? Θα εμπιστευόμαστε μια αστροναύτη που δεν θέλει να γίνει μητέρα, που δεν φροντίζει τη γιαγιά της, που δεν αγαπάει τα γατιά της? Δηλαδή, θα εμπιστευόμαστε? Τι σοϊ τύπος είναι αυτή που θα την κάνουμε διευθύντρια και θα μας διευθύνει? Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει μια σχεδόν ένα στίγμα για τη φιλοδοξία. Για τη γυναικεία φιλοδοξία, ε! Ακριβώς. Για το κορίτσι που παίζει στρατιωτάκια, που παίζει ράλι, που κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι του ρόλου της. Και έτσι, εμείς λέμε ότι έχουμε ισότητα. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια ασφιχτική προστασία που κάνει κακό και στις γυναίκες, κάνει κακό και στους άντρες, κάνει κακό στα παιδιά οπωσδήποτε, στους μεγάλους. Και κυρίως χάνουμε, σαν κοινωνία και σαν οικονομία, ένα τρομερό δυναμικό, το οποίο αν το αφήναμε να αναπτυχθεί και να αναπτύξει, ξέρετε, δημιουργικά τα ταλέντα και τις κλίσεις και τις επιθυμίες του και τις φιλοδοξίες του, θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα από άποψη οικονομίας και από άποψη συνολικής ευημερίας. Δεν είμαστε όμως. Άρα λοιπόν, από αυτά που μας λέτε και έχετε ερευνήσει, κυρία Λιμπεράκη, μέσα σε αυτά τα 50 χρόνια σαφέστατα υπήρξαν αλλαγές, έγιναν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλά βήματα έγιναν, πολλά, πολλά. Και αυτό καμιά φορά δημιουργεί την εντύπωση ότι τα καταφέρω, ότι επειδή κοιτάμε πίσω στο παρελθόν, ναι, λέμε αλλά, ότι έχουμε μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό έβαλα το αλλά. Γι' αυτό έβαλα το αλλά. Ναι. Αλλά αν καθίσουμε έτσι και δούμε επιμέρους τους δείκτες και το τι συμβαίνει στην καθημερινότητα, αυτή η επίπλαστη εικόνα καταραίει πολύ εύκολα, ναι, που σχηματίζεται. Και βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι γυναίκες εξακολουθούν να παλεύουν για τα ίδια πράγματα σε σχέση με μισό αιώνα πριν. Κοιτάξτε, όχι, δεν παλεύουν ακριβώς για τα ίδια πράγματα, ναι. Αλλά θέλω λίγο να απαντήσω σε κάτι, γιατί μερικοί θα πούνε ότι εντάξει, δεν έχουμε κάνει και τρομερή πρόοδο επειδή ξεκινήσαμε από χαμηλό σημείο. Και αλήθεια, έχει αξία να πούμε ότι το 75, το 80 δεν ήμασταν τόσο προχωρημένοι στα θέματα ισότητας φύλων, αλλά και οικονομίας, όπως εγώ, οι σκανδιναβικές χώρες, η Κεντρική Ευρώπη. Αλλά εγώ δεν σας λέω ότι πρέπει να συγκριθούμε με τη Σουηδία, αν και γιατί όχι. Να συγκριθούμε με την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Όλες αυτές τις χώρες το 85 ήταν σε χειρότερη μοίρα από εμάς, σε όλα, εκτός από την Πορτογαλία που επειδή είχε παράδοση βιομηχανίας, είχε λίγο ψηλότερη απασχόληση γυναικών. Από το 85 και έπειτα, το 2000 και το 2017, μας έχουν ξεπεράσει όλες αυτές τις χώρες.
Και είναι εντυπωσιακό, γιατί δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία στο ότι ξεκινήσαμε από χαμηλό σημείο. Και όλες αυτές είναι χώρες όπου η οικογένεια έχει μεγάλο ρόλο, την θεωρούν πολύ σημαντικό ακρογωνίο λίθο της κοινωνίας. Εκκλησία παίζει μεγάλο ρόλο, όχι η Ορθόδοξη, η Καθολική. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο εξίσου, όχι ιδιαίτερα φιλελεύθερη σε αυτά τα θέματα είναι και η Καθολική Εκκλησία. Παρά τα αυτά όμως σημειώθηκαν μεγαλύτερα βήματα. Νομίζω σημειώθηκαν εκεί μεγαλύτερα βήματα επειδή ο στόχος ήταν να δυναμώσουν οι γυναίκες, να έχουν φιλοδοξίες, να κάνουν αυτό που θέλουν και αυτό που μπορούν να καταφέρουν. Σε εμάς ο στόχος ήταν να κάνουν και λίγο δουλειά, να κάνουν και μόρφωση, να κάνουν και κάτι ακόμα. Και έτσι στα 20 και στα 25 αγόρια και κορίτσια έχουν τα ίδια προσόντα, τα κορίτσια έχουν πιο πολλά μορφωτικά προσόντα, και στα 30 και στα 35 βλέπουν ότι ο χαζός συμφοιτητής τους, ο τεμπέλης συμμαθητής τους παίρνει πιο πολλά λεφτά από αυτές, γιατί η καριέρα τους εξελίσσεται με μεγαλύτερη δυσκολία. Και αυτό είναι κάτι που να μας απασχολήσει, γιατί είναι σπατάλη και είναι και αδικία και ανισότητα, αλλά είναι και σπατάλη. Ναι. Και επειδή κλείνουμε τον μισό αιώνα φέτος και είναι ίσως μια χρυσή ευκαιρία να αναστοχαστούμε πάνω σε πολλά ζητήματα που αφορούν, μας αφορούν ως χώρα, ως κοινωνία, ως ανθρώπους, σε αυτό το κομμάτι για το οποίο συζητάμε, κυρία Λιμπεράκη, η δική σας η αίσθηση για το πώς βαδίζουμε, μην μπούμε τώρα εντάξει τα επόμενα 50 χρόνια, γιατί για τα ανθρώπινα μέτρα είναι κάποιος χρόνος αρκετός, yeah. Αλλά έστω την επόμενη δεκαετία ή δύο, θεωρείτε ότι είναι ένας πολύ μικρός χρόνος αυτός για να μπορέσουμε να δούμε εξελίξεις σημαντικές που θα φέρουν αλλαγές πραγματικές? Να σας πω, αυτό που με προβληματίζει περισσότερο είναι ότι στην Ελλάδα την ίδια ώρα που λέμε ότι πετύχαμε την ισότητα εμφανίζουμε μία μετατόπιση αξιών προς το συντηρητικότερο. Δηλαδή σε ένα ερώτημα, όταν οι δουλειές είναι λίγες πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι άντρες στις προσλήψεις? Αυτό είναι ένα κλασικό ερώτημα που ρωτιέται σε διεθνείς έρευνες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Το 85, το 90, το 97 είχαμε λιγότεροι άνθρωποι συμφωνούσαν, και άντρες και γυναίκες, ότι πρέπει να έχουν προτεραιότητα οι άντρες όταν οι δουλειές είναι λίγες. Μετά από το 2010, και όχι λόγω της κρίσης, γιατί και άλλες χώρες πέρασαν κρίση, παρουσιάζεται μία έντονη, ας πούμε, συντηρητικοποίηση. Και η αίσθηση που έχω είναι η εξής, ότι είπαμε στα κορίτσια τα καταφέρατε, τα καταφέρουν στα σχολεία, τα καταφέρουν στα πανεπιστήμια, πιάνουν δουλειά, νομίζουν ότι λύθηκε το θέμα, και μετά δυσκολεύονται να προχωρήσουν γιατί πρέπει να κάνουν και πολλά άλλα πράγματα και να αποδεικνύουν ότι είναι πραγματικές και σωστές γυναίκες, μητέρες, κόρες, αδελφές, σύζυγοι, και γι' αυτό πασχίζουν και τρέχουν σαν να τρέχουν να ανεβαίνουν μια κυλιόμενη σκάλα καθόδου. Και έτσι μετά λένε, έλα βρε παιδί μου, δεν άξιζε τον κόπο και αυτή η ισότητα, ας πάνε να δουλέψουν οι άντρες, τελειώνει η υπόθεση. Αυτό είναι μεγάλη υποχώρηση, γιατί δεν θα έχουν φιλοδοξίες οι νέοι άνθρωποι, δεν θα προσπαθούν και θα φτωχύνουμε όλοι μαζί, εκτός ότι θα είμαστε πιο άνηση κοινωνία. Mm-hmm. Άρα και δεν είναι γενική η συντηρητικοποίηση της αξίας. Στις άλλες χώρες συνεχίζει η ισότητα να κερδίζει ποσοστά. Σε εμάς μειώνεται, και μειώνεται επειδή η ισότητα στην Ελλάδα δεν ήταν ισότητα, αλλά ήταν κάνε αυτά που έκανες και κάνε και λίγα παραπάνω. Και εντάξει είμαστε. Και καλά είμαστε και μη ζητάς και πολλά περισσότερα. Είναι λοιπόν μια αφορμή και σε αυτό το ζήτημα να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις και προοπτικές, αν θέλετε, από τα πάνω προς τα κάτω, από την πολιτεία προς την κοινωνία, η κοινωνία να δείξει τα δικά της τα αντανακλαστικά. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές. Και δηλαδή δύο πλευρές. Και η πολιτεία πρέπει να σκεφτεί μήπως αυτό που έλεγε η ισότητα ήταν ένα
ουσιαστικά μια προσπάθεια να σωθεί η παραδοσιακή οικογένεια και να σκεφτεί αυτό θέλω ή μήπως θέλω κάτι άλλο, και η κοινωνία να σκεφτεί ότι υπάρχει μια γλυκιά ισότητα, μια γλυκιά ελευθερία που αξίζει τον κόπο να πιέσει λίγο παραπάνω για να την κερδίσει. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε από μια στιγμή στην άλλη, ούτε επειδή κάποιος άνθρωπος φωνάζει πολύ και κουνάει τα χέρια του. Πρέπει να είναι λίγο αποτέλεσμα συζητήσεων, και γι' αυτό εμένα μου αρέσουν οι πρωτοβουλίες που βγάζουν, ξέρετε, ένα προβληματισμό και αναστοχασμό γύρω από το τι ζήσαμε, πώς ζήσαμε. Τώρα, ας πούμε, η γενιά του Πολυτεχνείου είναι γιαγιάδες. Πώς ζήσαν την νεότητά τους, την οριμότητα, την καριέρα και την ύστερη νεότητα και πρώτο σύνταξη αυτοί οι άνθρωποι. Αν το κουβεντιάσουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά στις πολιτικές ισότητες. Για να υπάρξουν και οι αλλαγές. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε, κυρία Λιμπεράκη. Στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.